Πυρετοδός προχωρούν οι ετοιμασίες στην περιφέρεια για τη διεξαγωγή των εκλογών της Κυριακής στις 21 Μαΐου. Όπως τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης Πανάγος Κουφέλλος, μιλώντας στον Αιώνα για την μετάδοση των αποτελεσμάτων, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι φέτος μπορεί τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές, καθώς το σύστημα έχει αναβαθμιστεί. Εμείς σαν περιφέρεια, ως περιφερειακή αρχή, έχουμε ετοιμάσει, έχουν βγει τα συνεργεία τα οποία θα έχουν και ήδη παραλαμβάνουμε εκλογικό υλικό. Μάλιστα πρέπει να γνωρίζουν ότι αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία που θα πρέπει να έχουν φέρει όλα τα κόμματα το εκλογικό τους υλικό. Το συνεργείο με τους δικούς μας υπαλλήλους ήδη είναι κάτω και συγκεντρώνουν αλλά και σφραγίζουν το εκλογικό υλικό που θα έρθουν να το πάρουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι θα πάνε σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Λέσβου. Το θέμα είναι ότι μέχρι και αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία 12 του μηνός. Θα πρέπει να έχουν φέρει όλα τα κόμματα το εκλογικό τους υλικό, τα ψηφοδέλτιά τους δηλαδή, ώστε να μπορέσουν να διανεμηθούν στην επόμενη Κυριακή, μάλλον από το Σάββατο θα έχουν διανεμηθεί, με τους δικαστικούς αντιπρόσωπους, ώστε να έχουμε πλήρη εκπροσώπηση των κομμάτων με την ψηφοφορία που θα γίνει, με τις εκλογές. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα. Ήδη έχουμε ορίσει και τα άτομα τα οποία θα κάνουν τις μεταδόσεις των αποτελεσμάτων. Έχουν εκπαιδευτεί ήδη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έγκυται και ακόμα μία επιπλέον ενημέρωση, γιατί έχει αλλάξει λίγο τρόπος μετάδοσης των αποτελεσμάτων. Θα γίνεται με ειδικό τερματικό. Πρέπει να πω και λόγω της ιδιότητάς μου ως δικηγόρο ότι έχει γίνει και εκπαίδευση και από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων στους συναδέλφους δικηγόρους, γιατί έχει αλλάξει αυτός ο τρόπος, δεν είναι όπως τα παλιά με τα τηλεγραφήματα που λέγαμε και στέλναμε. Θεωρώ ναι ότι έχουμε κάνει ένα βήμα, πάμε στην ψηφιακή πλέον εποχή. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή, άρα μεταφέρονται και όλα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έγκυρα και αποτελεσματικά και γρήγορα. Θεωρώ ότι θα κυλήσει όλη η διαδικασία κανονικά. Περιμένουμε τώρα, θα βγει η απόφαση από τον κάθε χωρικό αντιπεριφερειάρχη για την προκήρυξη των εκλογών, που θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 16 του μήνους. Θα υπογραφεί και από εκεί πέρα πιστεύω θα κυλήσουν όλα ομαλά. Είναι όλα τα συνεργεία, και το λέω συνεργεία γιατί αποτελούνται και από διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και από τους υπαλλήλους, τους οδηγούς μας, οι οποίοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα. Αυτό έχει γίνει με απόφαση περιφερειάρχη, τα έχει υπογράψει ο περιφερειάρχης μας. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα τελειώσουμε νωρίτερα φέτος, δεν θα μας πάρουν τα μεσάνυχτα? Θεωρώ, κοιτάξτε, βασικό σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι το πλήθος των ψηφοφόρων. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει αποχή από αυτές τις εκλογές, πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε. Το δικαίωμα το οποίο είναι ατομικό και συνταγματικό κατοχυρωμένο είναι η ψήφος του καθενός. Πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε. Είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές για τον τόπο μας, για τη χώρα μας. Αν συμμετάσχουν αρκετοί, σίγουρα καταλαβαίνετε και την καταμετρήση, γιατί όπως και να έχει είναι το ανθρώπινο. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που πρέπει να γίνουν καταμετρήσεις σωστά. Από εκεί πέρα η μετάδοση θα είναι πολύ πιο γρήγορη. Όσον αφορά τους ετεροδημότες, τι ακριβώς θα γίνει? Όλα έχουν ετοιμαστεί, έχουν αποσταλεί οι ειδικοί κατάλογοι όσον αφορά τουλάχιστον τους στρατευμένους αλλά και για τους ετεροδημότες μας. Έχουν ενημερωθεί, έχουμε πει τα τμήματα τα οποία υπάρχουν οι ετεροδημότες, έχουν αυτά δημοσιευθεί, ναι, έχουν αναρτηθεί. Δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι ένα καλό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο ότι δεν χρειάζεται να γίνεται μετακίνηση, μπορούν δηλαδή οι ετεροδημότες να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους. Έχουμε και τους απόδημους, οι οποίοι θα έχουμε και αυτούς να ψηφίσουν. Όλα αυτά, σας λέω, έχει γίνει μεγάλη προεργασία από πλευράς τουλάχιστον περιφέρειας Βορειοαιγαίου και περιφερειακής ενότητας Λέσβου. Είμαστε καθόλου έτοιμοι.